Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ. Καλησπέρα κύριε Βούτυνε. Τα είχαμε πει όταν είχαμε τις έντονες πυρκαγιές. Τώρα πάμε να δούμε τα αποκαΐδια, αν θέλετε. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κύριε Μιχαήλ. Είχαμε και τις σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, για ό,τι απειλεί την ανθρώπινη ζωή. Αλλά τώρα ήδη έχουμε καταμέτρηση πάνω από 90 νεκρούς. Αυτό δεν αλλάζει σε κάθε περίπτωση. Θα ξεκινήσω λίγο από την τελευταία ρίση του Πρωθυπουργού, που είπε ότι το χρωστάμε στους νεκρούς αυτά που εξήγηλε, τα δίθε μέτρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε στους ζωντανούς ότι θα κάνει ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει τέτοιου είδους γεγονότα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να επικαλείται μια λέει το χρωστάμε στους νεκρούς, δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν αυτοί νεκροί για να πει η κυβέρνηση σήμερα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία προσέξτε αν τα δούμε λέει προσεκτικά, ναι, όχι είναι σταγόν στον ωκεανό, αλλά παραπλανούν σε μεγάλο βαθμό τον ελληνικό λαό για τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής που έγινε στο Μάτι. Λέτε ότι είναι ουσιαστικά ένα παρακλάδι του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίσαμε με τους δεκάδες νεκρούς, κύριε Μιχαήλ, όλο αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό είναι η μία παθογένεια της συγκρότησης ενός αστικού κράτους, στην έννοια δηλαδή ότι ευνοούν την αυθαιρεσία και όλα αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός δήθεν έτσι σαν παθογένειες του προηγούμενου συστήματος που παρέλαβε, αλλά δεν είχε το χρόνο να τα διορθώσει μέσα από 3,5 χρόνια που κυβερνάει τη χώρα. Ναι. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι το ένα μέρος του προβλήματος. Το ουσιαστικό μέρος του προβλήματος όμως είναι αυτό το οποίο δεν ακούστηκε ούτε μία κουβέντα προς τον Πρωθυπουργό. Αυτό που καταγγέλλεται εδώ και 20 χρόνια ότι έχει συμβεί στην προστασία, έχει την απαξίωση την πύρη της πρόληψης. Στο διαχωρισμό πρόληψης καταστολής, στην υποβάθμιση των υπηρεσιών επέμβασης του προληπτικού σώματος που είναι στους τομές καταστολής και της δασικής υπηρεσίας σε προληπτικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Ακούσατε κύριε Βούτσινο πουθενά στις εξαγγελίες αυτές σήμερα και των προηγούμενων ημερών κάποια εξαγγελία που να λέει θα προσληφθούν όσοι χρειάζονται στο προληπτικό σώμα, στην δασική υπηρεσία, στην πολιτική προστασία? Ακούσατε ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες για την πολιτική προστασία, για την δασική υπηρεσία, για πρόληψη και το προστατευτικό σώμα? Ούτε μία κουβέντα. Τι ακούσαμε λοιπόν σήμερα? 20 σημεία του Πρωθυπουργού που ξεκινά με τα αυθαίρετα και τελειώνουν στα αυθαίρετα. Ναι. Που σημαίνει και... λοιπόν ναι, ότι δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Και όπως ήταν αναμενόμενες οι καταστροφές που επίλυταν, αναμενόμενες δηλαδή για όσους γνωρίζουν την παθογένεια και το μηχανισμό που λειτουργεί γύρω την προστασία, έτσι λοιπόν ήταν αναμενόμενες και εξαγγελίες, διότι εδώ υπάρχουν κατευθύνσεις. Και επιτρέψτε να σας πω, κύριε Βούτσινε, σήμερα ειδικά στο ριζοσπάστη υπάρχει ένα αποκαλυπτικότατο δημοσίευμα, το οποίο τα λέει όλα. Όποιος θα διαβάσει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί καιγόταν ο τόπος, γιατί πλημμύριζε ο τόπος, γιατί συνεχίζει να καίγεται, συνεχίζει να πλημμυρίζει και θα συνεχίζει. Θα μου το πείτε, κύριε Μιχαήλ. Θέλω, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και όταν ήσταν και εδώ στην περιοχή μας, την ίδια κουβέντα, όχι με τέτοια ένταση, με προβλήματα στο πυροσβεστικό σώμα, την κάναμε όταν ήταν και οι παχές αγελάδες, πάντως θέλω να πω έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε και προμνημονίων, επειδή γνωριζόμασταν και ήσταν και εδώ στην περιοχή μας και συνομιλούσαμε και δημοσιογραφικά. Θέλω να πω, μήπως σε κάποια φάση αδικούμε λίγο την κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε και σίγουρα διωγγώθηκε και με τα μνημόνια. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε κάθε περίπτωση. Όχι, κοιτάξτε, εγώ τι είναι στρατηγική. Θέλω να πω ότι γενικότερα τα προβλήματα υπήρχαν. Τα είχαμε ξαναπεί, κύριε Μιχαήλ, στο πυροσβεστικό σώμα. Ναι, μα οπωσδήποτε υπήρχαν. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια νέα κυβέρνηση που ήρθε το 2015. Στον ελληνικό λαού και πετραχίλια, ναι, και στον τομέα αυτών είπε ότι θα το εξασφαλίσει μια ήσυχη και ήρεμη ζωή, θα φροντίσει για τα δάση, θα φροντίσει την πυροπροστασία, θα φροντίσει για όλα τα πράγματα. Και τι έκανε? Διατήρησε τους μειωμένους προϋπολογισμούς και για τις δύο υπηρεσίες, διατήρησε το διαχωρισμό καταστολής πρόληψης, δηλαδή με λίγα λόγια διατήρησε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πού αποσκοπούσαν? Στη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Γιατί? Ακριβώς γιατί θέλουν να τροφοδοτούν με ζεστό χρήμα από την συμπερικοπή των κοινωνικών δαπανών που ευαγγελείται και η Νέα Δημοκρατία σαν μεγάλο στόχο όταν θα έρθει στην εξουσία, ακριβώς για να δίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο για να αναπτυξιακά πακέτα. Και τι κάνανε, προσέξτε τώρα αυτά, πρέπει να μας ξεφεύγουν. Μετά την καταστροφή, τι διακηρύξανε και οι δύο, αν θέλετε, σήμερα οι πόλοι, η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά? Ανακηρύξανε λοιπόν σαν μείζον ζήτημα την ελεημοσύνη που θα κάνανε με κοινή έκκληση προς τον
Εντός παρενθέσεως εθνικό ευεργέτη, το ίδρυμα του εθνικού ευεργέτη, να δώσει πια αυτά τα ψίχουλα που πέταξε τη μούρη του ελληνικού λαού, τα 25 εκατομμύρια, από όσα έχει εισπράξει και αυτό το ίδρυμα, όπως και άλλες επιχειρήσεις και με μονοπωλιακά κεφάλαια στη χώρα μας, έχουν εισπράξει από τους εργαζόμενους, από τις περικοπές που έχουν γίνει, από τους συνταξιούχους, από το ξεζούμενο του ελληνικού λαού. Και πετάνε στη μούρη του ελληνικού λαού λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια για να φανούν τελικά ότι η διέξοδο σε αυτόν τον τόπο είναι μόνο μία. Όταν εμπλακούν επιχειρηματίες που είτε θα φιλοδορούν για να γίνει κάτι, ή δάλλως μην περιμένετε, παρότι προλογίστε, παρότι σας φραγίζουμε στους φόρους, μην περιμένετε από κάτι πράγμα επίσημα να έχετε τέτοιου είδους προστασία, μόνο εάν οι επιχειρηματίες έχουν όρεξη ή όφελος για να επενδύσουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Κύριε Αυτό λοιπόν εντάξανε και οι δύο για την πρώτη μέρα. Μετά όμως τι ακολουθήσαν, κύριε Βούτσινε? Ακολούθησε ακριβώς η επιπατημένη του 2007. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε σκοπό να πάρουμε κανένα μέτρο για να αλλάξουμε την κατάσταση η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει σε αυτή τη βάση που σας είπα προηγουμένως, τι έκαναν λοιπόν με τον τρόπο τους και χωρίς φανφάρες, παραιτήσανε έναν-έναν αυτούς που ήταν υπεύθυνοι στην πολιτική ηγεσία της χώρας στον τομέα αυτών, στις υπηρεσίες τους επικεφαλής, για να παρουσιάσουν τελικά ότι ναι, αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Τις ευθύνες δεν τις αναλαμβάνει με παραιτήσεις προσώπων. Ούτε είναι θέμα προσώπων και ικανοτήτων, αν έφυγε ο παλιός αρχηγός, π.χ. στο Σουπερικό Σωματείο, ο καινούριος, ότι αυτός, αν πούμε ότι έχει κάποιες ικανότητες, θα λύσει την κατάσταση. Όσο και ικανός να είναι κάποιος, και διαχειριστικά, θέλετε, και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει σοβαρότερες παθογένειες. Άρα επειδή θα σας ρώτηκα και για την αλλαγή ηγεσία στο πυροσβεστικό σώμα, κύριε Μιχαήλ, δεν έχει να προσφέρει, λέτε, κάτι, απλά θα είναι μια διαχείριση της κατάστασης που ήδη γνωρίζουμε και από τον νέο αρχηγό. Ακριβώς. Είναι καθαρά θέμα επικοινωνιακό. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, επειδή έχω κουραστεί τόσα χρόνια που είμαι και στην ενέργεια, κάθε φορά που γινόταν αλλαγή της φυσικής ηγεσίας, το κακό είναι ότι τσιπάνε και πολλοί συνάδελφοί μου και ρωτάγαν πάντα μήπως αλλάξει κάτι. Μα είναι ξεκάθαρο. Φυσική ηγεσία, η φυσική ηγεσία. Η κάθε φυσική ηγεσία δεν είναι τίποτα άλλο, είναι προέκταση της πολιτικής ηγεσίας. Για να αναλάβει κάποιος αρχηγός σε ένα σώμα, όπως το προσωπικό σώμα, δίνει τα εχέγγυά του στην πολιτική ηγεσία. Ποια είναι αυτή τα εχέγγυα? Ότι θα προωθήσει την πολιτική την οποία θέλει να εφαρμόσει η εκάστη κυβέρνηση. Ποια είναι αυτή η πολιτική? Αυτή που λέμε τόσα χρόνια να εφαρμόζεται με περικοπές. Άρα λοιπόν και ο νέος αρχηγός, για να αναλάβει την φυσική ηγεσία σήμερα, όσο και ικανός, εγώ δεν έπρεπε τις ικανότητές του και τις γνώσεις του. Ανέλαβε όμως γιατί? Να προωθήσει τους σχεδιασμούς. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι το πιο σοβαρό. Επιτρέψτε να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Για αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, και ειδικά σε κάποιο μεγάλο δημοσιογραφικό όργανο, με προτεργάτες κάποιους δημοσιογράφους, όπως ο κύριος Στέλογλου, τι κάνουνε? Μετακυλίουνε. Προσέξτε πόσο πονηρά και πόσο, αν θέλετε, ύπουλα βάζουν ένα ερώτημα. Αφού έγιναν τόσος κόσμος και τόσα σπίτια καταστραφήκανε, γιατί δεν είχε νεκρούς και τραυματίσει το πυροστικό σώμα και δεν καταστρέφανε και αυτοκίνητα πυροστικά οχήματα? Κοιτάξτε τι κάνουν. Ναι. Προσπαθούν δηλαδή τι? Να βρουν τα εξελαστήρια θύματα, να μετατρέψουν τους εργαζόμενους που έχουν κλάσει 35 νεκρούς τα τελευταία 17 χρόνια, που έχουν χάσει ένα σωρό δικαιώματα, να τους μετατρέψουν σε εξελαστήρια θύματα. Και προσέξτε πόσο αισχρά βάζουν το ζήτημα. Δηλαδή, γιατί δεν καήκατε, κύριε πυροσβέστες, για να θα αποδείξετε ότι τελικά εσείς εργάζεστε? Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό που στοχεύει τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο το κύριο Τέλογλου ενέργεια. Να μην μπούμε σε ένα κοινωνικό κανιβαλισμό σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε και εργασιακό κανιβαλισμό. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Μιχαήλ. Τώρα δεν μπορώ σίγουρα να απολογηθώ για το τι λένε συνάδελφοι. Κατάλαβα τη στόχευσή σας. Εγώ θέλω να κλείσουμε την κουβέντα με αυτό που πραγματικά, και επειδή τα λέγαμε χρόνια και δυστυχώς τα λέμε και γινόμαστε μάρτυρες κάθε φορά ότι δεν θα ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Τι μπορεί να γίνει επιγραμματικά σε δύο λεπτά να μου πείτε στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί παρακολουθείτε τις εξελίξεις και σαν απόστρατος αλλά και ως μέλος των σωμάτων ασφαλείας στο ΚΚΕ. Ακούστε, κύριε Πούτσινε. Είναι μονόδρομος. Εάν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε το φυσικό πλούσιο της χώρας, τους ανθρώπους που ζουν αυτή τη χώρα και τις περιουσίες τους, η λύση είναι μία, την ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι σημερινοί κυβερνώντες. Είναι γενναία αύξηση των δαπανών και για τις δύο υπηρεσίες, τη δασική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα. Για το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει όλα τα λειτουργικά προβλήματα που έχει, όλα τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού
η εντασική υπηρεσία να μπορεί να κάνει παρεμβάσει προληπτικέ, που σημαίνει ότι αν αυτά γινόταν δεν θα είχαν επεργάσει πυρκαγιέ. Σημαίνει οργάνωση πολιτική προστασία σε τέτοιο βαθμό, με στελέχωση, με υποδομέ, για να μπορεί ανά πάση στιγμή να λειτουργεί χωρί να χρειάζεται καμία συνεννόηση από τα, έτσι, εκείνη τη στιγμή, αλλά να είναι προσυδιαγραμμένο το σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε όμω, όλα αυτά που είναι απλά και μπορούν να εφαρμοστούν, που σκοντάφτουν, είναι αυτό που σα είπα στην αρχή. Και με αυτό θέλω να ολοκληρώσω. Υπάρχει σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει πλέον τις όποιες παρεμβάσεις σε αντιπλημμυρικά έργα και σε έργα τέτοιου είδους χαρακτήρα τη λογική του κέρδους ωφέλους. Και ξέρετε τι λέει, παρεμβαίνουμε σε αντιπλημμυρικά έργα εκεί μόνο υπάρχει το όφελος. Εάν δεν υπάρχει όφελος, δηλαδή, να σας πω ένα ακραίο από αυτά που αναφέρει εκεί μέσα, ότι θα ήταν προτιμότερο να κάνουμε έργα σε περιοχές που ζουν εύποροι, γιατί στοιχίζει περισσότερο να αποζημιώσουμε εύπορους και μεγάλα εργοστάσια από τους φτωχούς που θα πληγούν από τις μνημείρες. Αυτός ο κινησμός λοιπόν διακατέχει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα, αυτό που βλέπετε και το 7 και σήμερα στη χώρα μας. Στη λογική λοιπόν του κέρδους ωφέλους επιλέγουν πού να κάνουν έργα και πώς. Γι' αυτό δεν είναι επιλέξιμα έργα ούτε την πλημμυρική προστασία, ούτε την πυρική προστασία, ούτε την σχημή προστασία που αφορά το σύνολο του κοινωνικού. Κύριε Μιχαήλ, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη νέα επικοινωνία που είχαμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί τουλάχιστον για τέτοια περιστατικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.